Θέλουμε ειρήνη. Βρισκόμαστε στο κέντρο του Ηρακλείου, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου αυτή τη στιγμή γίνεται διαμαρτυρία για να σταματήσει ο πόλεμος από Ουκρανούς ομογενείς. Κόσμος πίσω, η οικογένειά σου είναι εκεί. Ναι, εκεί είναι αδελφός μου, έχω πολλούς γνωστούς, έχω φίλους και τώρα κρύβονται και φοβούνται. Ναι, είναι τώρα μέσα στην πόλη που γίνεται πόλεμος. Εμείς μόνο θέλουμε είναι ειρήνη, τίποτα άλλο. Και με την καρδιά μας και με τα λόγια μας βοηθάμε όπως μπορούμε στους συμπατριώτες μας που προστατεύουν τη χώρα αυτή τη στιγμή από τον εχθρό και πεθαίνουνε. Κάθε ένα λεπτό. Είμαστε για να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν στέλνουμε μήνυμα στον Πούτιν, επειδή νομίζω ότι είναι αδύνατον, αλλά στέλνουμε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, παρόλο που ξέρω ότι όλος ο πλανήτης μας υποστηρίζει. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την χώρα μας, την πατρίδα μας, όπως μπορούμε. Λαμβάνω κάθε μέρα μηνύματα από τον αδερφό μου, από τα ξαδέρφια μου. Όλοι είναι εκεί, δεν φεύγει κανείς. Και η δύναμή μας, μπορεί να μην έχουμε τόση δύναμη όσο έχει ο Ρώσικος στρατός, αλλά η δύναμη είναι ηθική. Ο καθένας, κάθε Ουκρανός ξέρει γιατί πολεμάει. Επειδή πολεμάει για την γη, για το σπίτι του, για την ελευθερία, για την πατρίδα, για την Ουκρανία μας. Και αυτό θα μας φέρνει σίγουρα νίκη. Με τον πρόεδρο της Λιθουανικής κοινότητας. Ναι, είμαι ο Ούντριος Μορκούνας και είμαστε μαζί με Ουκρανούς σήμερα γιατί τι γίνεται εκεί, εμείς είδαμε και στην Λιθουανία 1990 και ξέρουμε, εγώ θυμάμαι το ίδιο και σίγουρα δεν μπορεί να είναι αυτό που τι γίνεται εκεί, δεν μπορεί να είναι. Και έχουμε και τον πρόξενο. Ο επίτιμος πρόξενος της Λιθουανίας εδώ στην Κρήτη. Ήρθαμε όλοι μαζί εδώ για να στηρίξουμε, να πούμε όχι στον πόλεμο, να δείξουμε ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε πραγματικά να δώσουμε λύσεις σε αυτό, να πούμε όχι σε αυτόν τον ανέτιο πόλεμο και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται και να δείξουμε ότι όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όλα και να δώσουμε τέλος σε αυτόν τον ανέτιο. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι μόνο ο πόλεμος. Οι Ουκρανοί ξέρουν γιατί πολεμάνε. Πολεμάνε εναντίον της καθεστώς της Ρωσίας. Γιατί είμαστε, εγώ είμαι μετανάστρια. Γιατί είμαι 20 χρόνια εδώ. Εγώ δεν ήθελα να ζήσω στην πατρίδα μου, να μεγαλώσω τα παιδιά μου εγώ. Δεν ήθελα. Μόνο έφερα και τα παιδιά μου εδώ και το έστειλα και ακόμα πιο μακριά. Γιατί δεν μας αφήνουν να ζήσουμε. Υποχρέωση κάθε άνθρωπου, κάθε πολίτη της Ευρώπης είναι να υποστηρίζουν με ό,τι μέσο μπορούν.